Είναι μαζί μου ο Παύλος Τσίμας. Ε, για να ακτινογραφήσουμε, αν μπορούμε, το, τις συνθήκες μέσα στις οποίες οδεύουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε κάλπες την Κυριακή, ναι. μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ναι, νομίζω καλά, ότι ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν το θυμούνται καν, πρέπει Όμως, να τους αθμίσουμε. Το ε, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι τόνοι και προφανώς αυτό δεν είναι άσχετο από την αναμέτρηση της Κυριακής. Ναι. Ε, καταρχήν, πριν από την Κυριακή, είχαμε χτες έχουμε δηλαδή χθε και σήμερα, την πρώτη ας πούμε απευθεία αψημαχία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό. Περίπου και τον... απευθεία. Περίπου, ναι, μέσω με, δηλώσεων. Αλλά ε, 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 Κασελάκης Μητσοτάκη, Κασελάκη αντάλλαξαν για πρώτη mm -hmm. φορά φορά. Εμέσως, Είχαμε ένα άτυπο μπραντεφέρ. Είχαμε ένα τυπό, ναι, έτσι. Όπου ο Πρωθυπουργό του απέδωσε αυτά τα τρία που του αποδίδουν και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι. Πρώτον, ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με το χώρο. Αυτό που είπε, τον, τον γνώριζα και δεν φανταζόμουν ότι θα κατέληγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καρφή, ξεκάθαρο. Καρφή. Δύο, ότι δεν έχει διατυπώσει ακόμη πολιτικέ θέσει. Το λένε και οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι. Και τρίτον, ε, ότι εν πάση περιπτώσει είναι ακόμη ένα δοκίμα στο προϊόν. Και δεν είναι νέο αυτό προσπάθησε να πει. Και το σπουδαιότερο από όλα δεν είναι νέο. Λόγω ότι έχει δίπλα, πολλάκι. του, Λόγω έχει υπάρχηγόνη. δίπλα του, τον, το πρόσωπα τα οποία μεγέθη μετρημένα. Ναι. Και αποτιμημένα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά. Ωραία. Και ο κύριο Κασελάκη απάντησε. Είναι μια ασύμετρη μονομαχία αυτή. Διότι ο κύριος Κασελάκη πρώτον είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει παρελθόν, άρα δεν έχει τίποτε για το οποίο να κριθεί. Είναι ένα καινούριο λευκό χαρτί, εμφανίστηκε ξαφνικά. Αυτό ακριβώς είναι που του έδωσε παραδόξως ή όχι παραδόξω, αλλά πάντω του έδωσε το πλεονέκτημα mm. στην εσωκομματική μάχη. Γιατί οι αντίπαλοι του βρέθηκαν σε αμηχανία και τον υποτίμησαν. Και απαντά Έχον... μέσω βίντεο έτσι. Και προφανώ αυτό θα συνεχίσει αμέσως. να κάνει. Δηλαδή, ναι. ο Κυριακό Μετζοτάκη τοποθετείται με παραδοσιακού τρόπου, με mm. δηλώσει μπροστά στι ε, κάμερε. Καλά, χρησιμοποιεί γι αυτό στο TikTok. Αλλά... ναι. Αλλά, αλλά βασικά να είναι μιλάει στην Βουλή, να μιλάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, να μιλάει στα μέσα. Και ο κύριο Κασελάκη τα πάντα άλλη μια ασυμετρία. Συνεπώς υπάρχει ασημετρία θέσης, ασυμετρία ρόλου και ασημετρία μέσων. Ξαναλέω, μοιάζει αυτή η ασύμετρη μάχη να μην δίνει πολλά πλεονεκτήματα στον κύριο Κασελάκη, αλλά έτσι νόμιζαν οι αντίπαλοι του και στα εσωκομματικά και τον υποτίμησαν. Νομίζω θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί. Παύλο, στις εκλογές της Κυριακής θα μετρηθεί ο κύριος Κασελάκης ή δεν θα μετρηθεί. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ οι υποψήφοι του στι εκλογέ αυτέ ε, κατέγραφαν σκορ καλύτερα από αυτά που περιμένουμε ή από αυτά που κατέγραψαν στι προηγούμενε ε, αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Αυτό ενδεχομένω θα μπορούσε ο κ. Κασελάκη να το προσμετρήσει, α πούμε. Να πει ότι να, ορίστε, έχω ένα εφέ. Αλλά αν τα πράγματα πάνε όπω τα περιμένουμε, ε, δεν θα το χρεωθεί ο κ. Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης έχει ήδη χρεωθεί δημοσκοπικά. Mm. Ότι έγιναν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, πολλέ. Και δεν κουνέθηκε φίλο. Υπάρχει, την παρουσιάσατε εδώ. Και δεν κουνιέται φίλο, είναι flat line. Ό,τι έγραφε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, γράφει και τώρα. Ένα πάνω, ένα κάτω. Άρα έχει ήδη καταγραφεί. Και δεν του καταλογίζεται ακόμη, ακριβώ επειδή είναι άγραφο χαρτί. Επειδή έχει μπροστά του, είναι ένα, είναι ένα ένιγμα, ένα στοίχημα, το οποίο κανένα δεν μπορεί να παίξει. πολιτικό κεραυνό, ε και για τον ήχο και το τράνταγμα που προκάλεσε mm. στο πολιτικό σκηνικό, ε, δεν θα πρέπει αυτό κάπως να φανεί στις σκάλπες. Ναι, σίγουρα. Ε, γι' αυτό και ο χρόνος δεν νομίζω ότι είναι οι εκλογές αυτής της Κυριακής και της επόμενης, είναι ο χρόνος των ευλοεκλογών. Γιατί τότε πραγματικά αυτό θα είναι τεστ. Και αν μέχρι τότε ο κ. Κασελάκης δεν έχει καταφέρει να αλλάξει αυτή την εικόνα που έχει το κόμμα του τώρα, δεν νομίζω ότι θα πάει και πάρα πολύ μακριά. Αλλά και αυτέ οι εκλογέ είναι ασύμετρε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν αναμετριέται η αντιπολίτευση με τη συμπολίτευση, Νομίζω ότι πουθενά δεν μοιάζει να υπάρχει, τουλάχιστον ενώ στι μεγάλε περιφέρειε ή στις, στις μεγάλου Δήμου, δεν υπάρχει πουθενά μια μάχη ενό υποψηφίου που υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία με ένα υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μάχε είναι τη Νέα Δημοκρατία με του αντάρτε mm. τη Νέα Δημοκρατία και οι μάχε του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Για το ποιο από του δύο θα κατακτήσει τη δεύτερη είναι θέση. Πολύ αυτές ναι, είναι πολύ ιδιαίτερε αυτέ οι εκλογέ και θα έχει ειδικό ενδιαφέρον και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Θα τα κάνουμε εδώ όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ, στη μεγάλη εκλογική η βραδιά του ΣΚΑΙ. Έχει πάντω πολλέ ιδιαιτερότητε. Νομίζω πολλές. ότι είναι οι πιο παράξενε. Ήταν οι πιο βουβέ από όλε τι mm -hmm. εκλογέ που έχουμε ζήσει από το 1974 και ύστερα. Ήταν αυτέ που πέρασαν πιο κατά τα ραντάρ. Ήταν η πιο σύντομη προεκλογική περίοδο που έχουμε ζήσει ποτέ, αστραπιαία αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες. Άρα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.